Η αξιοποίηση του υδρογόνου σε εναλλακτικό καύσιμο βρίσκεται στο επίκεντρο δράσεων σε διεθνέ επίπεδο. Ο πρώην Ευρωβουλευτή Γιώργο Χατζημαρκάκη, με την ιδιότητα του Διευθύνοντο Συμβούλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Ιδρογόνο, αναγνωρίζοντα το Ινστιτούτο Γεωενέργεια του ΙΤΕ ω σημαντικό πόλο έρευνα και καινοτομία, εξέτασε με τα στελέχη του τι προοπτικέ τη Κρήτη ω κόμβου στην ενεργειακή μετάβαση. Ξέρουμε ότι τα μεγάλα σχέδια των χωρών τη Μέση Ανατολή πάνε προ το υδρογόνο υδρογόνο βάση φυσικού αερίου, αλλά και υδρογόνο πιο πολύ ακόμα βάση ανανεώσιμων πηγών και έχουμε το μεγάλο ζήτημα το πώς να μεταφερθεί αυτό το υδρογόνο που είναι καθαρό από την Βόρειο Αφρική, από την Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο της επίσκεψης του κυρίου Χατζημαρκάκη στο Ινστιτούτο Γεωενέργειας του ΙΤΕ στην Πολυτεχνείου Πολύ βρέθηκε η ενεργειακή μετάβαση και πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Η ενεργειακή μετάβαση είναι κάτι πολύ μεγάλο και δεν είναι τεχνολογικό, είναι πολιτικό, είναι κοινωνικό και είναι κάτι λόγω του μεγέθους του και λόγω του, του, κοινωνικού του αποτυπώματος πρέπει να το βλέπουμε με ψυχραιμία, με ε, ζυγισμένες κινήσεις προς το μέλλον. Το Ινστιτούτο Γεωενέργειας πρώην πετρελαϊκής έρευνας με συγκεκριμένες κατευθύνσεις επιχειρεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσει. Οι κατευθύνσει μας είναι στο βαθμό που μπορούμε να δίνουμε, αν θέλετε, μια ισορροπημένη. Ε κατεύθυνση στο πώ θα περάσουμε από τη χθεσινή μέρα στην αυριανή. Δηλαδή, πώ θα εξασφαλίσουμε φτηνή, προσβάσιμη σε όλου του πολίτε ενέργεια. Ο Μάνο Σταματάκη ερευνά εδώ και 20 χρόνια το υδρογόνο, παρότι ω χώρα έχουμε κάνει ελάχιστα βήματα σε σχέση με τον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο. Όπω εξηγεί ω πρεσβευτή πλέον του Hydrogen Europe, στόχο είναι η ένταξή του στην οικονομία τη Κρήτη με μια καινοτόμο πρόταση. Ένα αρχικό σχέδιο που έχουμε συζητήσει και προσπαθούμε να το οριμάσουμε σε συνεννόηση και με την περιφέρεια είναι ο βόρειο οδικό άξονα, όπω κατασκευάζεται και όπω έχει αναγγελθεί, να είναι από του πρώτου οδικού άξονε στη χώρα που θα θεωρηθεί σαν άξονα υδρογόνου. Δηλαδή, να κατασκευαστούν κάποια παρατήρια υδρογόνου κατά μήκο του άξονα που να εξυπηρετούν κυρίω μεγάλε υποδομέ όπω λιμάνια, το καινούργιο αεροδρόμιο το αεροδρόμιο των Χανίων. Στόχο τη προσπάθεια διάδοση και χρήση του υδρογόνου είναι ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον, απαλλαγμένο στο μέγιστο βαθμό από εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα.